Στην αρχαία Ελεύθερνα και την έκθεση Πικάσο στην Κρήτη, η χαρά τη ζωή στρέφονται απόψε όλα τα βλέμματα. Παρούσα η Βασιλομήτρο τη Ισπανία Σοφία, η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τη Μέρη Καριωτάκη. Να συμπληρώσω απλώς, Μέρη, ότι τη βραδιά συμπληρώνει έτσι πολύ όμορφα και μια συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Από εδώ, από την αρχαία Ελεύθερνα, από τον εξωτερικό χώρο του πανέμορφου αυτού μουσείου, εδώ στην καρδιά του Ρεθύμνου, που σήμερα φιλοξενεί, από σήμερα φιλοξενεί και έως τις 20 Οκτωβρίου, πρέπει να σου πω, μια πολύ μεγάλη έκθεση αυτή των έργων του Πικάσο. Πρόκειται ουσιαστικά για έργα που ανήκουν στη συλλογή της Παλώμα Πικάσο, της κόρης του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη, η οποία τα φέρνει εδώ στο Μουσείο της Ελεύθερνας και εκείνα παίρνουν τη θέση τους στις προθήκες δίπλα στους αρχαιολογικούς θησαυρούς που οι ανασκαφές εδώ στην Ελεύθερνα έχουν φέρει στο φως σε μια μοναδική, κυριολεκτικά, πραγματικά μοναδική συνομιλία ανάμεσα στις τέχνες και στους αιώνες. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν δέσει τα έργα του Πικάσο με τα ευρήματα στην Ελεύθερνα είναι πραγματικά μοναδικός και εγώ προκαλώ και προσκαλώ τους πάντες να περάσουν από εδώ, από το Μουσείο της Ελεύθερνας και να δουν αυτή τη μοναδική έκθεση. 62 έργα του μεγάλου καλλιτέχνη είναι εδώ, έργα που παριστάνουν όλη τη χαρά της ζωής, άλλωστε αυτός είναι και ο τίτλος της συγκεκριμένης έκθεσης, τη χαρά της ζωής που ο μεγάλος καλλιτέχνης της Ισπανίας, μα και του κόσμου ολόκληρου, βρήκε στην φύση, βρήκε στην ιστορία, βρήκε στον πολιτισμό, βρήκε σε κάθε σημείο. Οι δεσμοί της οικογένειας Πικάσο με την χώρα μας, με την Ελλάδα, είναι τεράστιοι. Άλλωστε, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοντ Πικάσο, αδερφός της Παλώμας και γιος του Πικάσο, πριν από λίγο διάστημα, όταν έφυγε από τη ζωή, άφησε ως τελευταία επιθυμία η τέφρα του να σκορπιστεί στο Αιγαίο, όπως και φυσικά έγινε. Αυτή η έκθεση εδώ σήμερα είναι ίσως και μια τελετή μνήμης για τον Κλοντ. Είπε χαρακτηριστικά η Παλώμα Πικάσο, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα των εγγενείων της συγκεκριμένης έκθεσης. Όπως πολύ σωστά είπες, Κατερίνα, υψηλότατη προσκεκλημένη, φυσικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας μας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, προς τιμή της οποίας αυτή την ώρα παρατίθεται και ένα δείπνο, η Βασιλομήτωρ της Ισπανίας, η Βασίλισσα Σοφία και η αδερφή της Ειρήνη, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραβόφσκι Μητσοτάκη και πάρα πολλοί ακόμα κόσμος. Πρέπει να πούμε ότι είναι σχεδόν σύσσωμος ο εφοπλιστικός κόσμος της χώρας και όχι μόνο, και πάρα πολλοί φορείς από την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και δίνουν το παρόν σε αυτή την καταπληκτική έκθεση. Το μάτι μας πήρε κάπου και το Σταύρο Ξαρχάκο, πρέπει να σου πω, ο οποίος εδώ θα ήταν τις υποκανονικές συνθήκες, δίνοντας μια δική του συναυλία. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει έρθει για να παρακολουθήσει την συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, που σε λίγα λεπτά αναμένεται να ανέβει στη σκηνή που έχει δημιουργηθεί στο πλάι του Μουσείου της Ελεύθερνας και να μαγέψει όπως πάντα τον κόσμο. Μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση, λοιπόν, για τα 8 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελεύθερνας και να πούμε ότι από αύριο η έκθεση. Και 20 χρόνια από την έναρξη των ανασκαφών, Κατερίνα. Έχουν περάσει 20 χρόνια από όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφές εδώ στην Ελεύθερνα. Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι σημαδιακό. Και από αύριο η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της προς το κοινό. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να ακούσουμε σχετική δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να εγγενιάζω εδώ, σε αυτόν τον όμορφο ιδυλιακό τόπο, μια έκθεση που αποτυπώνει την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε ο Πικάσο με το φως, το πνεύμα, την πνευματική ουσία της Ελλάδας. Μια έκθεση που οργανώθηκε έτσι, ώστε τα έργα του να συνομιλούν με τις ελληνικές αρχαιότητες, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά επηρέασε το μεγάλο, αδιάκοπα ανήσυχο αυτό δημιουργό, η λιτότητα και η καθαρότητα της ελληνικής γραμμής, αλλά και η φιλοσοφία ζωής των αρχαίων που όριζε την ευδαιμονία ως το ύψιστο αγαθό του ανθρώπινου βίου. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ζώντας πλέον στο νότο της Γαλλίας με τη Φρανσουάζ και τα παιδιά του, τον Κλοντ και την Παλώμα, ο Πικάσο θα εγκαταλείψει τις παραμορφωμένες, στρεβλές, αποτρόπαιες μορφές που είχε γεννήσει ο πόλεμος και θα εισέλθει σε εκείνη την περίοδο που χαρακτηρίστηκε ως αρκαδική χαρά της ζωής. Ο Μινόταυρος, σύμβολο των πιο σκοτεινών πτυχών της ανθρώπινης ψυχής και της θερατοδίας του πολέμου,
δίνει τη θέση του στη μεταμορφωμένη σε δαμαλαϊό. Η Νέμεση στρέπεται σε φυγή μπροστά στην ευγενική Αμαριλίδα. Νύμφες και σάτυροι, φάβνοι και κένταυροι, χορεύουν και στροβιλίζονται μια με έκσταση που την ενισχύει η επίγνωση του εφήμερου, με έναν ερωτισμό που συνδιαλέγεται κατευθείαν με τη γονιμότητα της Μεσογειακής Γης.